Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Σας ακούμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω η τεχνολογία της συνδεσιμότητας να μας δώσει τα δυνατότητα να σας ακούσουμε. Είπα πριν ότι είσαστε μια επιχείρηση που τιμήθηκε φέτος από το Elevate Greece και το λέω γιατί αναφέρθηκε και από τον κύριο Ρίτσα, αλλά και ο Υπουργός. Ο Υφυπουργός ανέφερε τον θεσμό του Elevate Greece. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τι ήταν εκείνο για το οποίο σας ευράβευσαν, διότι είσαστε παραγωγός τεχνολογίας και μάλιστα ρομποτικής τεχνολογίας. Και σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο, κύριε Κιζέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ το New York College. Καταρχήν για την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Εξαιρετικές οι ομιλίες όλων των προλαλήσαντων. Στο Elevate Greece βραβευτήκαμε ως Gizelis Robotics για ένα ρομποτικό σύστημα απολίμανσης κατά του κορονοϊού με χρήση UV τεχνολογίας. Είναι ένα αυτόναμο ρομπότ το οποίο κινείται μέσα στο χώρο και με την τεχνολογία αυτή των UV, των UVC λαμπών ουσιαστικά κάνουμε απολίμανση και το ρομπότ αυτό καταφέρνει και σκοτώνει τον κορονοϊό, αλλά 99,9% όλων των ιών που βρίσκονται μέσα στο χώρο. Αυτό το ρομπότ είναι ένα ρομπότ το οποίο κατασκευάστηκε μέσα από την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένα παράδειγμα. Και γιατί είναι ένα παράδειγμα? Γιατί εμείς ως εταιρεία, ως Gizelis Robotics, το βασικό αντικείμενό μας είναι ο βιομηχανικός αυτοματισμός. Δηλαδή οι ρομποτικές εφαρμογές μέσα στη βιομηχανία. Μέσα όμως από τη διαδικασία αυτή, ειδικά του πρώτου lockdown και του κορονοϊού, αποφασίσαμε ότι ως τεχνολογική εταιρεία θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός τέτοιου ρομπότ, το οποίο θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και έτσι έγινε και κατασκευάσαμε αυτό το ρομπότ. Ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση για το ρομπότ, το UV, το οποίο κατασκευάσαμε, για το οποίο έχουμε πάρει πάρα πολλά βραβεία, και ας γυρίσουμε πίσω στο θέμα μας, το οποίο είναι η ηγεσία και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Όλοι έχουμε βρεθεί μέσα στην πορεία μας σε διάφορες εταιρείες, όπου ενώ καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι εταιρείες κάποτε στο παρελθόν υπήρξαν κρατεές και το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε μέσα από τα κτίρια, την παλαιότητα, και καταλαβαίνουμε ότι κάποτε αυτές οι εταιρείες μεσουρανούσαν, αλλά πλέον δεν μεσουρανούν. Για ποιο λόγο άραγε δεν μεσουρανούν σήμερα? Προφανώς δεν μεσουρανούν γιατί αυτές οι εταιρείες δεν άλλαξαν, δεν προσαρμόστηκαν. Άρα η αλλαγή και η προσαρμογή μέσα στα χρόνια είναι απαραίτητη. Αλλά τι σημαίνει αλλαγή και προσαρμογή όσον αφορά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση? Καταρχήν, για να ξέρουμε πώς θα αλλάξουμε, πώς θα προσαρμοστούμε, πρέπει να πάμε κάπου ψηλά και να δούμε το γήπεδο από ψηλά. Να δούμε πού βρίσκονται οι παίκτες, σε ποιο σημείο του γήπεδου, να καταλάβουμε με λίγα λόγια τη στρατηγική των ομάδων, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι η νέα εποχή. Είναι η εποχή των έξυπνων εργοστασίων, της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για να καταλάβουμε πώς πρέπει να αλλάξουμε και ποια πρέπει να είναι η στρατηγική μας. Θέλω να μιλήσω λίγο πρακτικά και να μην μιλήσω θεωρητικά, με παραδείγματα. Θα σας μιλήσω για το παραδείγματος χάρη της Καλπάκ. Η Καλπάκ είναι ένας πελάτης μας όπου στο εργοστάσιο τους, στο εργοστάσιο της Καλπάκ, υλοποιήσαμε το πρώτο έξυπνο εργοστάσιο της Ελλάδας. Και τι σημαίνει έξυπνο εργοστάσιο? Γιατί ακούμε έξυπνο εργοστάσιο και φανταζόμαστε κάτι το οποίο τελικά μάλλον δεν είναι αυτό το οποίο φανταζόμαστε. Γιατί δεν είναι αυτό το οποίο φανταζόμαστε, δηλαδή πολλά ρομπότ, καθόλου άνθρωποι, τεχνολογία και τίποτα περισσότερο. Καταρχήν, τα ρομπότ, ο αυτοματισμός, είναι η τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει να κάνει με την επικοινωνία των μέσων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μέσα τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα εργοστάσιο, όταν επικοινωνούν μεταξύ τους, το καθιστούν έξυπνο. Και ποια είναι τα μέσα αυτά? Τα μέσα, πολύ απλά, είναι οι μηχανές, τα ρομπότ και οι άνθρωποι, με αλφα κεφαλαίο. Γιατί αυτό είναι το μυστικό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ο άνθρωπος.
Αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν τα ρομπότ και τα κάνουν καλύτερα να γίνουν από ρομπότ. Αλλά υπάρχουν εργασίες που τα ρομπότ δεν μπορούν να τις κάνουν. Και οι άνθρωποι τις κάνουν καλύτερα και θα συνεχίσουν να τις κάνουν οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν βρούμε αυτό το missing middle, το επωνομαζόμενο, ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν από τα ρομπότ, ποιες από τους ανθρώπους, και όταν τα μέσα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους, τότε είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ο φίλος μου Κωνσταντινίδης, ο Κωστής λοιπόν, ο ηγέτης και ο ιδιοκτήτης της Καλπάκ μαζί με τον αδερφό του, τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, κάποια στιγμή σε μια συνάντηση που κάναμε και συζητούσαμε περί τεχνολογίας, μου ανέφεραν και μου είπαν, εμείς θέλουμε να γίνουμε ένα από τα 10 καλύτερα εργοστάσια παραγωγής ηλιακών θερμοσυφώνων στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Σε εισαγωγικά το αφεντικό δεν τρελάθηκε, απλά έχει vision. Και το vision έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Γιατί όποιος έως τώρα προσπαθούσε απλά να είναι πρώτος ανάμεσα στους υπόλοιπους Έλληνες ανταγωνιστές, η ελληνική κρίση προφανώς τον εκμυδένισε. Και τον εκμυδένισε γιατί δεν είχε εξωστρέφεια. Δεν έβλεπε τη μεγάλη εικόνα. Έβλεπε μόνο το δέντρο. Δεν έβλεπε το δάσος. Καταφέραμε λοιπόν με τα αδέλφια, τον Παναγή και τον Κωστή, να στήσουμε ένα εργοστάσιο όπου από κατέργαστη ύλη καταλήγουμε σε τελικό προϊόν μέσα από ρομποτικές διαδικασίες, όπου μέσα αυτές τις διαδικασίες εμπλέκονται και οι άνθρωποι για κάποιες εργασίες που είναι πολύ δύσκολες ή πολύ ακριβές για να γίνουν από ρομποτικό αυτοματισμό, και καταλήξαμε σε ένα έξυπνο εργοστάσιο που μάλιστα πρόσφατα τους τελευταίους 2 μήνες το επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός. Η επιτυχία του έξυπνου εργοστασίου ήταν ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε δυνητικός πελάτης μπει μέσα στην Καλπάκ και δει και καταλάβει με ποιο τρόπο κατασκευάζει η Καλπάκ τα προϊόντα της, είναι σίγουρο ότι θα πληρώσει και κάτι παραπάνω για να αγοράσει από εκεί και όχι από κάποιον άλλο ανταγωνιστή. Γιατί η τεχνολογία ακριβώς προσδίδει αξιοπιστία, ποιότητα και φυσικά και τιμή. Άρα, η μετάβαση στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την επιβίωση, ότι η εταιρεία θα επιβιώσει. Και είναι λάθος όποιος πιστεύει ότι τα ρομπότ και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ για να μειώσουν το εργατικό δυναμικό. Το ακριβώς αντίθετο. Όπου έχουμε βάλει ρομπότ, καταρχήν η εταιρεία έχει επιβιώσει και κατά δεύτερον το προσωπικό έχει αυξηθεί, γιατί η εταιρεία αναπτύσσεται, μεγαλώνει. Μπορεί να μειώνονται οι θέσεις εργασίας στην παραγωγή, όπου είναι δύσκολες, ανθυγιεινές και έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να γίνουν πλέον από ανθρώπους, αλλά αναπτύσσεται και μεγαλώνει σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Επίσης, η τεχνολογία είναι εδώ γιατί το μεγαλύτερο threat για την βιομηχανία τα επόμενα χρόνια είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για την παραγωγική βιομηχανία. Άρα είναι εδώ για να καλύψει και το κενό αυτό. Ας μιλήσουμε για κάποια άλλα παραδείγματα. Για εταιρείες που όλοι γνωρίζουμε και σήμερα πλέον δεν υπάρχουν. Kodak, BlackBerry. Πού είναι αυτές οι εταιρείες? Αυτές οι εταιρείες δεν είδαν τον μέλλον. Δεν προσαρμόστηκαν. Δεν άλλαξαν. Και γι' αυτό το λόγο εξαφανίστηκαν. Το δεν γίνεται δεν υπάρχει. Γιατί μετά το δεν γίνεται, απλά δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Όταν πούμε όμως ότι κάτι γίνεται, από πίσω υπάρχει μια στρατηγική. Υπάρχουν πράξεις που πρέπει να υλοποιηθούν, έτσι ώστε να καταφέρουμε αυτό το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο, να το υλοποιήσουμε. Ο ηγέτης πρέπει να μπορεί να αλλάζει, να προσαρμόζεται. Γιατί απλά σήμερα ή θα αλλάξεις ή θα σταματήσεις να υπάρχεις. Το πώς θα αλλάξεις και το τι πρέπει να κάνεις για να αλλάξεις, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βρει ο καθένας μόνος του. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει.
να μεταλλαχτεί, να μπορέσει να ακολουθήσει τη νέα εποχή, όποια είναι αυτή. Στην ελληνική κρίση, πολλές εταιρείες εξαφανίστηκαν γιατί απλά δεν είχαν ποτέ ως στρατηγική την εξαγωγή και θεωρούσαν ότι με την ελληνική εγχώρια αγορά θα μπορούσαν να επιβιώσουν εσαΐ. Διαψεύστηκαν. Όποιες εταιρείες κατάφεραν να μπουν στη διαδικασία των εξαγωγών είναι αυτές οι οποίες σήμερα έχουν ουσιαστικά επιβιώσει. Και αυτές που έχουν επιβιώσει σήμερα πρέπει να μεταλλαχτούν, να ακολουθήσουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τη νέα εποχή, έτσι ώστε να προσδώσουν άλλα 10 χρόνια ζωής μέχρι να δουν ποιο είναι το επόμενο step αλλαγής για να δώσουν άλλα 10 χρόνια ζωής. Άρα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι η αλλαγή έχει να κάνει με τη λέξη επιβίωση. Ή αλλάζεις ή πεθαίνεις. Δεν θέλω να φάω άλλο από τον χρόνο σας. Θεωρώ ότι με τα λίγα παραδείγματα προσπάθησα έτσι να δώσω και να καταλάβει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει πόσο σημαντικό είναι να αλλάξεις, ότι είναι σημαντικό το ότι έχεις καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξεις, το πώς πρέπει να αλλάξεις είναι μια στρατηγική την οποία θα τη θέσεις από μόνος σου και ότι τελικά όλοι είμαστε ηγέτες. Κάποιοι είναι ηγέτες μικρών οργανισμών, κάποιοι είναι ηγέτες μεγαλύτερων οργανισμών, αλλά όλοι είμαστε ηγέτες του εαυτού μας. Γιατί εμείς, όλοι μας, ηγέτες του εαυτού μας, οφείλουμε να αλλάξουμε, να ακολουθήσουμε τη νέα εποχή έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχημένοι σαν άνθρωποι. Ο Δημήτρης Ολακασάς δήλωσε ψηφιακός μετανάστης. Πολύ μου άρεσε αυτό. Ο Δημήτρης Ολακασάς, λοιπόν, άλλαξε. Μεταλλάχτηκε και από μόνος του μεταλλάσσει τώρα και την εταιρεία του προς τη νέα εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κιζαλή, ευχαριστούμε πολύ. Και πράγματι μας θυμίσατε ότι μόνη σταθερά είναι η αλλαγή. Και χωρίς την προσαρμογή δεν επιβιώνεις. Και ήταν πολύ χρήσιμο το μήνυμα που μας μεταφέρατε απόψε ότι πράγματι με βάση την εμπειρία σας από τις δικές σας συνεργασίες η εφαρμογή των συστημάτων ρομποτικής μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις, μεγενθύνουν, δημιουργούν απασχόληση. Είναι ένας μύθος ή αν θέλετε μια υπόθεση η οποία πολλές φορές τίθεται σε σχέση με την τεχνολογία, αλλά φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι εταιρείες που καινοτομούν, που αναπτύσσουν τεχνολογία και που είναι εξωστρεφείς, αναπτύσσονται, μεγενθύνουν, αξιοποιούν.